και μετά ο Θωμάς Κατσαρός. Καλησπέρα συντρόφισσες και σύντροφοι. Πρέπει να δούμε απέναντι σε τι βρισκόμαστε. Σύντροφοι, στη σημερινή κατάσταση που δούμε, βρισκόμαστε απέναντι σε ένα σάπιο, καπιταλιστικό δολοφονικό σύστημα που απειλεί κάθε μέρα τη ζωή μας και τη ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Απέναντι σε ένα λυσαλό ανταγωνισμό των μεγάλων υπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής μας που απειλούν με τοπικούς και γενικό πόλεμο, ακόμη και ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα τον κόσμο ολόκληρο. Επίσης βρισκόμαστε απέναντι σε μία αντιδραστική αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος που έχει να κάνει με ένα σωρό αποφάσεις, ένα σωρό πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όπως έλεγε και ο Γάλλος για το άρθρο 47.3, που χωρίς καν να περνάει από το κοινοβούλιο αποφάσισε την αύξηση του συνταξιοδοτικού τους. Έτσι και εδώ, με μια σειρά και νόμους, ολόκληρο προστάσιο απέναντι στον εχθρό λαό, όπως είναι οι νόμοι που πέρασαν του Χατζηδάκη, του τερατουργήματος του Χατζηδάκη με τα εργασιακά, του Βορύδη, της Κεραμαίος, του Πλεύρη, του Σκρέκα τελευταία, που αρχίζουν να βάζουν το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτά έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα για την οποία μας μιλάνε και την αστάθεια της δικής μας ζωής. Και αυτά βέβαια προκύπτουν από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήδη έχει πάρει απόφαση και πιέζει και διατάζει την Ελλάδα να έχει το 2023, απόφαση του τελευταίου Eurogroup, να έχει 2% πλεόνασμα, όταν σήμερα έχουμε μείον 1,5%, και αυτό προμηνύει το τι έχει να γίνει με τη φορολογία και με παροχές, ας πούμε, που υπόσχονται οι διάφοροι θειασότες που λυτρωτές των εργαζομένων που λανσάνουν από τα τηλεοπτικά κάθε μέρα στον κόσμο. Έχουμε πάθει επίσης, είμαστε επίσης επηρεασμένοι από ένα σοκ και την οργή που προκάλεσε η δολοφονία στα Τέμπη, μία δολοφονία που ξεχάστηκε από όχι από τις καθεστωτικές απλά δυνάμεις, αλλά και από τις λεγόμενες αριστερές δυνάμεις όπως είναι το ΚΚΕ, με τους 57 νεκρούς, από ένα σύστημα που παραλιάζει καθημερινά τις ζωές των εργαζόμενων, όπως έγινε με την πανδημία των 35.000 νεκρών, όπως γίνεται με τα εργατικά ατυχήματα κάθε μέρα στους δήμους και στους χώρους δουλειάς, όπως γίνεται με τις πλημμύρες, όπως τη Μάτρα, με τις φωτιές όπως το Μάτι, με τους σεισμούς, με όλα, τέλος πάντων, με όλες τις ασυντήρητες και επικίνδυνες υποδομές για τις οποίες δεν ενδιαφέρονται την ίδια ώρα που ενδιαφέρονται είτε με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε με δικά μας, να επεκτείνουν τον θανατηφόρο φράχτη του Εύρου και να αξιοποιήσουν μάλιστα καινούργιες τεχνολογίες με ηλεκτροφόρα καλώδια μέσα και στη θάλασσα. Αυτό δείχνει ότι έχει ο λαός μας και οι εργαζόμενοι να περάσουν πολλά ακόμα τέμπη στη ζωή τους. Αυτό φαίνεται και από την κατάσταση των σχολείων που είναι δεκάδες ακατάλληλα και εκατοντάδες με μεγάλα προβλήματα, όπως προέκυψε από τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τα τούνελ που δεν έχουν δίωδο διεξόδου ούτε υπακούν σε κανόνες πυρασφάλειας, με τις γέφυρες, με το μετρό, με τα οχήματα στην κοινωνία. Άνοιξε η πόρτα, έπεσε μια γυναίκα κάτω και είναι σε κόμμα πόσες μέρες τώρα. Όπως συμβαίνει τέλος πάντων με όλα τα αναγκαία, ας πούμε, που έχει ο κόσμος της εργασίας ανάγκη για να ζήσει και να αναπαράγει την δύναμή του.
Αυτό σημαίνει, συντροφή, ότι έχουμε 1.000 λόγους για να είμαστε εδώ, για να είμαστε όπως στην Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία και παντού, να διαδηλώνουμε και να απαιτούμε, να απεργούμε, γιατί μόνο με νικηφόρους αγώνες στα χέρια των εργαζομένων και κόντρα στον υποταγμένο συνδικαλισμό τύπου ΓΕΣΕ είναι δυνατόν να έρθουν νίκες. Όπως ήμασταν στα χρόνια της πανδημίας με τα lockdown, στις φύλες των νοσοκομείων και παντού, ενάντια στις απαγορεύσεις και στο σπάσιμο των απαγορεύσεων, των διαδηλώσεων και λοιπά, για όλους αυτούς τους αγώνες και για την κλιμάκωσή τους, στο επόμενο διάστημα στηρίζουμε και προσπαθούμε για το δυνάμωμα της Αντασία, για την ανασυγκρότηση, την κλιμάκωση και την ανάπτυξη των αγώνων, με ένα κίνημα που θα έχει χαρακτηριστικά αντικαπιταλιστικά, αντιπεριαλιστικά, επαναστατικά, που δεν θα προδίνει, δεν θα απογοητεύει και θα το πάει μέχρι τέλους, γιατί μέχρι την κοινωνική χειραφέτηση και την κομμουνιστική προοπτική. Για όλους αυτούς τους λόγους ψηφίζουμε και δυναμώνουμε την Αντασία.